ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για αθλητισμό. Αλλά όταν λέμε αθλητισμό, εννοούμε το πνεύμα του αθλητισμού. Δεν είναι απαραίτητο, ξέρετε, να τρέχουμε για να πάρουμε μέρος σε έναν αγώνα ο οποίος μας καλεί και να ενισχύσουμε, αλλά και να στείλουμε το μήνυμα της ζωής. Run Greece Ηράκλειο, λοιπόν, στις 7 Απριλίου, Κυριακή 7 Απριλίου, και για πρώτη φορά μια κριτική εταιρεία, με μεγάλη κριτική εταιρεία, είναι επίσημος χορηγός, σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Ενισχύονται τα παιδικά χωριά ΣΟΣ Κρήτης, και αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο το οποίο μας καλεί, όσο προλαβαίνουμε, ξέρετε, να συμμετέχουμε σε αυτή την διοργάνωση. Για να καλησπέρισω τους εκλεκτούς καλεσμένους, για τους οποίους έχουμε να πούμε πολλά, είναι ο κύριος Μιχάλης Τσαγκαράκης, υπεύθυνος μάρκετινγκ του σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και τους τηλεθεατές. Και η κυρία Άννα Αρμάου, μέλος του ΔΣ των παιδικών χωριών SOS Ελλάδος. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ, γιατί έχουμε να συζητήσουμε ωραία πράγματα. Είχαμε αυτή την συζήτηση και για το αθλητικό, αν θέλετε, περισσότερο σκέλος χθες. Θέλω όμως σήμερα να πούμε και άλλα πράγματα. Και κύριε Τσαγκαράκη, εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση ήταν χθες ότι εκπρόσωπος του ΣΕΓΑΣ είπε ότι δεν χρειάστηκαν πολλά για να πει η εταιρεία Χαλκιαδάκης το ναι στο να ενισχύσει όλη αυτή την προσπάθεια. Ακριβώς. Με μεγάλη περηφάνεια είπαμε το ναι και δεχτήκαμε να γίνουμε επίσημη χορηγή του Run Greece Ηράκλειο. Είναι πρώτη φορά, όπως πολύ σωστά είπατε πριν, που μια κριτική τοπική εταιρεία αναλαμβάνει τη χορηγία ενός τόσο μεγάλου θεσμού. Αναλαμβάνει τη χορηγία μιας μεγάλης γιορτής του μαζικού αθλητισμού της πόλης μας. Μαζικός αθλητισμός, και είναι νομίζω και μαζικό το μήνυμα ότι τρέχουμε, περπατάμε, παίρνουμε τα παιδιά μας, το κατοικίδιό μας, το σύντροφό μας, όποιον θέλουμε, και κάνουμε μια βόλτα στην πόλη. Γιατί δεν είναι μόνο να αγωνιστούμε και να βγούμε πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Ακριβώς. Ουσιαστικά χτίζουμε συνήθειες για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Σηκωνόμαστε από τον καναπέ, παίρνουμε την οικογένεια, παίρνουμε τα παιδιά μας και περπατάμε σε μια πάρα πολύ όμορφη διαδρομή. Δυστυχώς τα έργα δεν μας επέτρεψαν να περπατήσουμε και να τρέξουμε στο κέντρο του Ηρακλείου. Φέτος θα διεξαχθεί στο παραλιακό μέτωπο. Ξεκινάμε το Παγκρίτιο στάδιο και φτάνουμε μέχρι και το παλιό Ξενία και γυρνάμε πίσω. Και θεωρώ και πάρα πολύ έξυπνο και το σποτάκι το οποίο φτιάχτηκε, το γιατί τρέχουμε. Και νομίζω ότι όλοι τρέχουμε καθημερινά, τρέχουμε χωρίς κανένα νόημα. Να τρέξουμε μια φορά και να έχει ουσία, γιατί ενισχύεται και τα παιδικά χωριά SOS Κρήτης. Ακριβώς. Τρέχουμε για μας. Είναι μια χρυσή ευκαιρία να βάλουμε κάποιες συνήθειες καλές στη ζωή μας. Ο αθλητισμός είναι μια από αυτές. Ταυτόχρονα μπορούμε να το συνδυάσουμε και με την υγιεινή διατροφή. Μέσα από τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης δίνουμε και διατροφικές συμβουλές τους, ώστε να γνωρίζουν ο καθένας πώς μπορεί εύκολα να εντάξει κάποια υγιεινά σνακ στην καθημερινότητά του, στο πρωινό του. Και ταυτόχρονα να ενισχύουμε και τα τελευταία χρόνια, αλλά και φέτος ακόμα παραπάνω, όλα τα αθλητικά δρόμενα της πόλης μας, του τόπου μας. Μπράβο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να το δείχνει μια εταιρεία, να δείχνει ότι βρίσκεται κοντά στον άνθρωπο, κοντά στην κοινωνία. Κυρία Αρμάου, πόσο σημαντικό είναι για τα παιδικά χωριά σας Κρήτης, Ελλάδος θα πω, έτσι, και μετά θα έρθω πιο εξειδικευμένα στην Κρήτη να μας πείτε τι γίνεται, να νιώθουν ότι οι εταιρείες, οι οποίες, να σας το πω και πολύ απλά, ενδεχομένως θα μπορούσαν και να αποφύγουν μια τέτοιου είδους ενίσχυση, επιλέγουν από μόνες τους και σας χτυπάνε την πόρτα και σας λένε θέλουμε να σας ενισχύσουμε. Ναι, θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω και δημόσια την εταιρεία Χαλκιαδάκης, που πάντα είναι στο πλευρό μας, μας υποστηρίζει. Και αυτό θα θέλαμε από τις υπόλοιπες κριτικές επιχειρήσεις, από τους παραγωγούς μας, που δόξα τω Θεώ έχουμε πάρα πολλούς, να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, η οποία για μας είναι έργο ζωής. Πείτε μας πώς θα ενισχυθεί το παιδικό χωριό ΣΟΣ Κρήτης από τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και από το Run Greece Ηράκλειο. Ναι, θα προσφέρουν 3,5 επιταγές αξίας 3.500 ευρώ σε είδη τροφοδοσίας. Τροφοδοσία, και νομίζω ότι πολύ αυτό σημαντικό. Είναι το α και το μέγα. Πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λέω και οι παραγωγοί που παράγουν τόσα πράγματα στην Κρήτη θα μπορούσαν να προσφέρουν κάποια από αυτά που παράγουν, από άρα, το που παράγουν. Το μήνυμα εδώ, κυρία Αρμάου, έχω την αίσθηση ότι είναι το μήνυμα της προσφοράς και της κοινωνικής ευθύνης που πρέπει να νιώθει κάθε εταιρεία, και χαιρόμαστε όταν το βλέπουμε σε εταιρείες σε μεγάλο βαθμό. Σίγουρα. Και θα πρέπει όλοι να ενημερωθούν για το έργο που γίνεται στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Και στην Κρήτη, που ήρθαν το 2012, ναι, με το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας. Και πέρυσι με την ίδρυση τη λειτουργία του παιδικού χωριού ΣΟΣ Κρήτης. Μπορώ να σας πω τι κάνει το καθένα. Ναι, θέλω να μας πείτε τι κάνει και πού βρισκόμαστε σήμερα, ναι, ποιες είναι οι ανάγκες, αν ναι, θέλετε, βεβαίως, αν μπορούμε να αναφερθούμε έτσι επιγραμματικά στις ανάγκες. Βασικά, τα παιδικά χωριά ΣΟΣ Ελλάδας ήρθαν το 1975 στην Ελλάδα, γιατί δραστηριοποιούνται σε 134 χώρες, και ήρθαν εδώ το 2012. Ιδρύθηκε το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, στο οποίο στηρίζουμε
ψυχολογικά γονείς και παιδιά. Παρέχουμε βοήθεια εκπαιδευτική σε παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Mm-hmm. Επίσης, δίνουμε ηλιακή βοήθεια, είδη διατροφής, ένδυσης, οικιακό εξοπλισμό, βιβλία, πληρώνονται λογαριασμοί. Το κέντρο στήριξης αυτή τη στιγμή στηρίζει 80 με 100 οικογένειες, 200 περίπου παιδιά, γιατί εναλλάσσονται τα νούμερα. Με τη λειτουργία, περνάμε τώρα στο παιδικό χωριό ΣΟΣ, το οποίο, όπως είπαμε, λειτουργήσε πέρυσι. Εκεί υπάρχουν 17 παιδιά. Υπάρχουν δύο μεγάλες οικογένειες, στις οποίες υπάρχουν δύο μαμάδες, μία θεία σε κάθε οικογένεια. Στηρίζονται από παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς και το διευθυντή μας. Βρίσκεται στη Φοινικιά, έξω από το Ηράκλειο, και αφορά βέβαια όλη την Κρήτη. Είναι έργο για όλη την Κρήτη. Και όταν λέμε, τι ηλικίες, ναι, τα παιδιά είναι, συνήθως μπαίνουν από 5 ετών και πάνω. Αλλά όταν έχουμε μια οικογένεια που μας δίνει τα 4 παιδιά της με εισαγγελική εντολή πάντα, τη δίνουν την επιμέλεια στα παιδιά, δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω το παιδί των 3 ετών. Mm. Θα το πάρουμε μαζί με τα αδελφάκια του. Βέβαια. Θα πάρουμε και τον 5 και τον 7 και τον 10. Mm. Αλλά ξεκινάμε βασικά από την προσχολική ηλικία για τα παιδικά χωριά SOS. Κάθε χωριό θα πρέπει να ξέρουμε, κάθε παιδικό χωριό είναι μια μεγάλη αγκαλιά για κάθε μεγάλη παιδί. Οικογένεια. Ναι, κάθε παιδί, το οποίο αξίζει σεβασμό, ασφάλεια, αγάπη. Τα παιδιά αυτά ζουν όπως κάθε οικογένεια. Mm-hmm. Θα πάνε στο σχολείο, φροντίδα της μαμάς, με τα πάρτι τους, με το φαγητό τους. Υπάρχουν παιδαγωγοί που θα τα διαβάσουν, που θα τα πάνουν σε εξωσχολικά μαθήματα. Θα συνεννοηθούν με τους δασκάλους για την πορεία των παιδιών. Είναι όλο το φάσμα μιας υγιούς οικογένειας. Και σου αξίζει και η ίδια αξιοπρέπεια σε αυτά τα παιδιά, όπως σε κάθε παιδί. Αγάπη. Και ξέρετε, το παιδί φαίνεται. Όταν το δεις, φαίνεται αν είναι ευτυχισμένο. Το βλέπεις. Από το χαμόγελό του το βλέπεις. Το παιδί δεν σου κρύβει τίποτα. Τώρα, μία άλλη υπηρεσία που θα κάνουν τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, να σας ενημερώσω, ότι από το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει μία νέα υπηρεσία. Θα λειτουργήσει το Κέντρο Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης. Τι εννοούμε τώρα? Ότι εκεί θα πηγαίνουν κάποια παιδιά που οι γονείς τους έχουν χαμηλά εισοδήματα, μετά το σχολείο κατευθείαν, θα τους παρέχεται ένα μικρό γεύμα και εκεί θα υπάρχουν εκπαιδευτικοί που θα τα προετοιμάζουν για την επόμενη μέρα. Θα διαβάζουν τα μαθήματά τους εκεί. Και έτσι τα παιδιά αυτά θα πηγαίνουν προετοιμασμένα στο σπίτι. Και θα δίδεται παράλληλα και χρόνος εργασίας στους γονείς. Δηλαδή θα μπορούν να εργάζονται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Βλέπω ότι δίνεται πάρα πολύ μεγάλο βάρος και στην εκπαιδευτική, έτσι, διαδικασία και στην κατάρτιση των παιδιών. Όλα αυτά τα χρόνια φαντάζομαι ότι έχετε δει πολλά παιδιά τα οποία μεγάλωσαν, ανδρώθηκαν, σπούδασαν. Και ξέρετε, μετά τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, δεν σταματάμε στα 17 χρόνια. Δεν φεύγει ένα παιδί. Θα πάει στη στέγη νέων. Θα ακολουθεί στην πορεία του. Θα πάει, θα σπουδάσει, θα μάθει μια τέχνη, θα πάει φαντάρος, θα ενταχθεί στην κοινωνία και τότε τα αφήνουν τα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Το στηρίζουν όπως μια οικογένεια. Mm-hmm. Δεν τα αφήνουν. Και κάνετε και εκπληκτικό έργο, και αυτό νομίζω, κύριε Τσαγκαράκη, είναι και το καλύτερο παράδειγμα όταν ακούτε και το τι έργο, φυσικά το ξέρουμε το τι έργο κάνουν, ότι για μια εταιρεία όπως είναι η εταιρεία Χαλκιαδάκης, είναι λοιπόν ακόμα πιο σημαντικό να στηρίζει τέτοιου είδους προσπάθειες. Ακριβώς. Δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε τα αυτιά μας, ειδικά τώρα στην περίοδο της οικονομικής χρήσης, σε ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη. Δείχνουμε αλληλεγγύη. Τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης είναι πάντα εκεί και στηρίζουν τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Και με πολύ χαρά επιλέξαμε να, στο πλαίσιο της χορηγίας αυτής, να ενισχύσουμε τα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Mm-hmm. Ουσιαστικά υιοθετούμε τις διατροφικές μια οικογένεια για ένα ολόκληρο χρόνο και καλύπτουμε τα έξοδα διατροφής τους για ένα ολόκληρο χρόνο. Μπράβο. Πέρα όμως από αυτό, δίνουμε και τη δυνατότητα να προβληθεί το παιδικό χωριό ΣΟΣ, να προβληθεί η δράση του, γιατί υπάρχουν στελέχη πάρα πολύ αξιόλογα που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά μέσα στο παιδικό χωριό ΣΟΣ, και αυτό είναι η εξωστρέφεια που δίνουμε δυνατότητα να πάρουν, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ώστε και άλλες εταιρείες, οι συνανθρωποί μας, να ακολουθήσουν και αυτοί αυτό το παράδειγμα και να ενισχυθεί το έργο τους. Και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, γιατί όσο προβάλλεται ένας οργανισμός και όσο προβάλλεται το έργο το οποίο επιτελεί σε μια περίοδο που έχουν όλα γκρεμιστεί, έτσι, να τα λέμε, τα τελευταία χρόνια ζορίζονται πάρα πολύ και οργανισμοί όπως είναι το παιδικό χωριό ΣΟΣ, χωρίς κρατική υποστήριξη. Αλλά με ιδιωτική πρωτοβουλία. Κληροδοτήματα. Μόνο κληροδοτήματα και δωρές. Τίποτα άλλο. Έτσι. Απλά πληρώνουν υποχρεώσεις, έμφυα κλπ. Κάνετε όμως καταπληκτικό έργο. Και έχουμε, και ένα καινούργιο, ακόμα κάτι άλλο. Περνάμε στην αναδοχή τώρα. Αναδοχή. Αναδοχή, ένα μεγάλο κεφάλαιο.
Τα παιδιά πρέπει να φεύγουν από τα ιδρύματα κακά τα ψέματα. Μας ανέθεσε λοιπόν η φορείς η κρατική το έργο αυτό. Έχουμε το know-how, έχουμε την τεχνογνωσία να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών να προχωρήσουν το θέμα της αναδοχής. Ήδη εδώ στην περιφέρεια Κρήτης υπογράφεται, ας το πούμε πάλι και εμείς, μνημόνιο συνεργασίας. Τα καλά στις επόμενες, ναι. Και ξεκινάει η εκπαίδευση το Μάιο. Το Μάιο. Άρα θα έχουμε και αποτελέσματα. Και κάτι άλλο ακόμα. Και θα έχουμε να πούμε και πολλά στο μέλλον, κυρία Αρμάου. Και πολύ χαίρομαι. Κύριε Τζαγκαράκη, ξέρω ότι παρακολουθείτε και είστε σε στενή επικοινωνία έτσι, με την οργανωτική επιτροπή του πώς πάει η προετοιμασία του Run Greece Ηράκλειο. Και επειδή με ρωτάνε και εμένα, όπως μου το μεταφέρουν, αν υπάρχουν ακόμα περιθώριο έτσι, συμμετοχών, υπάρχει, τι πρέπει να ξέρουμε για τις συμμετοχές. Καταρχήν να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την αντίδραση των συμπολιτών μας. Οι εγγραφές είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Ουσιαστικά έχουν μείνει ελάχιστες θέσεις. Η προπόληση στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης έχει σταματήσει. Θα υπάρχουν ελάχιστες ακόμα, επαναλαμβάνω, θέσεις αύριο, τις οποίες μπορεί να προμηθευτεί ο κόσμος από το Παγκρίτιο Στάδιο από τις 5 στις 8 το απόγευμα. 5 με 8 λοιπόν το απόγευμα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ετοιμάζουμε τα αθλητικά μας παπούτσια, ετοιμάζουμε την παρέα μας. Είτε θέλετε να περπατήσετε στα 5 χιλιόμετρα, είτε θέλετε να τρέξετε στα 5 χιλιόμετρα, είτε θέλετε να τρέξετε στα 10 χιλιόμετρα, εφόσον βέβαια προλάβετε να δηλώσετε συμμετοχή. Και φυσικά έχουμε και τον παιδικό αγώνα. Κάπου 1000 παιδιά. Ακριβώς είναι 1000 παιδιά, είναι 1 χιλιόμετρο η διαδρομή. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο γιατί από μικρά μπαίνουν στον αθλητισμό και στις όμορφες συνήθειες. Και υπάρχει και απόλυτη ασφάλεια στην διοργάνωση, να το πούμε και αυτό. Ακριβώς. Τα λέγαμε και χθες, αλλά νομίζω ότι και ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει αυτό για να αφήσει και τα παιδιά τους, τους διοργανωτές, τα παιδιά που θα τρέξουν, που έχουν δηλώσει συμμετοχή και να απολαύσουν τον τερματισμό τους στο Παγκρίτιο. Γι' αυτό είναι και πολύ συγκεκριμένος ο αριθμός των δρομέων. Δεν είναι ανοιχτό, γιατί αρκετές ερωτήσεις έχουμε γιατί δεν είναι ανοιχτή η συμμετοχή για όλους. Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός τους, ώστε να μπορέσει ο διοργανωτής, ο ΣΕΓΑΣ, σε συνεργασία πάντα και με την περιφέρεια, την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου και το Δήμο, να εξασφαλίσουν όλες αυτές τις συνθήκες ασφάλειας για όλους τους δρομείς. Μπράβο. Λοιπόν, ανυπομονούμε για την Κυριακή. Θα βάλουμε τα αθλητικά μας, θα βάλουμε το καλύτερο χαμόγελο που διαθέτουμε και την ωραιότερη διάθεση που έχουμε και για το μήνυμα του αθλητισμού, αλλά και για το μήνυμα της προσφοράς που περνάει πάρα πολύ έντονα λοιπόν φέτος από το Run Greece Ηράκλειο, το σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης που ενισχύουν το παιδικό χωριό ως Κρήτης και όλοι μαζί ενισχύουμε τη δικιά μας την καλή υγεία. Άντε, προλαβαίνουμε ακόμα να δηλώσουμε συμμετοχή. Σας ευχαριστώ θερμά. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.